Έχουμε συνολικά 6 ψήφους. Και η πρώτη ψήφος για απόψε λέει... Μπο. Μπο, λοιπόν, παίρνει την πρώτη ψήφο. Η επόμενη ψήφος είναι για την Λάουρα. Μία ψήφο έχει ο Μπο, μία ψήφο έχει και η Λάουρα. Η επόμενη ψήφος είναι Λάουρα. Δύο ψήφους τώρα έχει η Λάουρα, μία ψήφο έχει ο Μπο. Η επόμενη ψήφος γράφει Λάουρα, που σημαίνει ότι η Λάουρα έχει 3 ψήφους και μία ψήφο έχει ο Μπο. Η πρώτη τελευταία ψήφος γράφει Μπο, που σημαίνει ότι η Λάουρα έχει 3 ψήφους και 2 ψήφους έχει ο Μπο και μας μένει μία τελευταία ψήφος. Αν αυτή έχει το όνομα του Μπο, τότε και η Λάουρα αλλά και ο Μπο θα είστε οι 2 πρώτοι υποψήφοι. Εάν έχει οποιοδήποτε άλλο όνομα, τότε Λάουρα θα είσαι εσύ υποψήφια. Τελευταία ψήφος, λοιπόν, για την απόψινή ψηφοφορία γράφει Μπο, που σημαίνει ότι οι 2 υποψήφοι από την συνολική ψηφοφορία της ομάδας είναι ο Μπο και η Λάουρα. Και αν κάνουμε τα μαθηματικά θα καταλάβουμε λίγο γρήγορα ότι αν εξαιρέσουμε τον Χρανιώτη και τον Αγγελόπουλο που έχετε ατομική ασυλία και οι 2 εναπομείναντες παίκτες, δηλαδή ο Κοκκινάκης και η Ευρυδίκη, θα πρέπει να βγούνε στην υποψηφιότητα ως οι επιλογές των παικτών που κερδίσαν την ατομική ασυλία. Ωστόσο, για να ακολουθήσουμε τη διαδικασία και επειδή έχει σημασία η επιλογή, Γιώργο Αγγελόπουλο, ξεκινάω από σένα και θέλω να μου πεις τον λόγο και το όνομα του παίκτη που θα επιλέξεις. Το Σεφ. Θα επιλέξω το Κοκκινάκη. Πολύ ωραία. Ο Κώστας είναι επίσης υποψήφιος. Δεν έχουμε επιλογή. Οπότε, ο Γιώργος επιλέγει τον Κώστα και εσύ, φίλε Χρανιώτη, έχεις μία μόνο επιλογή, είναι η Ευρυδίκη, που υποχρεωτικά θα είναι και αυτή η υποψήφια. Παρ' όλα αυτά, θέλεις να πεις κάτι για την υποψηφιότητα που τυπικά βγαίνει από τη δική σου ατομική ασυλία? Ψηφίζω λοιπόν την Ευρυδίκη για τον αυτονόητο λόγο ότι είναι η τελευταία. Και επίσης για να περάσει και αυτή από τη διαδικασία της ψηφοφορίας, που νομίζω θα την απολαύσει πάρα πολύ. Και μέχρι να βρεθούμε στην Αθήνα και να τα πούμε. Πολύ ωραία. Με την ισοψηφία λοιπόν που είχαμε από τη συνολική ψηφοφορία ανάμεσα στη Λάουρα και τον Μπο, που βγήκαν και οι 2 υποψήφοι, μόλις καταλήξαμε στους 4 υποψηφίους για αυτή την εβδομάδα, που είναι ο Μπο, ο Κώστας ο Κοκκινάκης, η Λάουρα και η Ευρυδίκη.